Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον Δήμαρχο Αμαρουσίου. Τι κάνετε, κύριε Πατούλη, πώς είστε? Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Για ποιο λόγο είσαστε στην λίστα των ελεγχόμενων για παράνομο πληθυσμό, κύριε Πατούλη, έχετε γνώση? Όχι, αυτό πρέπει να μας το εξηγήσουν αυτοί που μας βάλαν στη λίστα. Εγώ με έκπληξη πληροφορήθηκα σήμερα, χθες δηλαδή, από την ιστοσελίδα Ζούγκλα. Ναι, η ιστοσελίδα Ζούγκλα ήταν η οποία το πρωτοκοινοποίησε. Το ΣΔΟΕ, ναι, η εξετάσει καταγγελία περί αδικαιολόγητης της άξιας περιουσίας. Ποτέ βεβαίως δεν με κάλεσε το ΣΔΟΕ κάποια άλλη αρχή για τέτοιο θέμα, είτε υπήρξε οποιαδήποτε σχετική ενημέρωσή μου. Δεν γνωρίζω αν η λίστα αυτή που αναφέρθηκε είναι πραγματική. Γι' αυτό σκοπεύω βεβαίως να επισκεφθώ άμεσα τον κύριο προϊστάμενο του ΣΔΟΕ, προκειμένου να ενημερωθώ για το τι πραγματικά ισχύει και γιατί πρόκειται. Αν πραγματικά το ΣΔΟΕ ελέγχει το πρόσωπό μου, θα θέσω αμέσως βέβαια στη διάθεση του κάθε στοιχείο που θα μου ζητηθεί, ενώ επιπλέον θα ζητήσω να επισκεφθεί το έλεγχος, ώστε να λάψει η αλήθεια, διότι κύριε Μάνεση, καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται. Τώρα μεταξύ μας, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, κύριε Πατούλη, αν είχατε, και αν είχατε κάνει, δεν αφήσετε το αυτά που λέτε, αλλά και αν είχατε κάνει κάτι, τι θα λέγατε? Ότι καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται. Σκρίπτα μάνετε βεβαίως. Το ζήτημα είναι, εσείς ξέρετε ποιοι έχουν καταγγείλει τον παράνομο πληθυσμό σας? Όχι, δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει ήδη το πόθεν έσχεσαι εδώ και χρόνια αναπτυμένο επίσημα προς κάθε κατεύθυνση. Τα περιουσιακά μας στοιχεία υπάρχουν εδώ και χρόνια και αφορούν την οικογενειακή μας περιουσία και τίποτε άλλο. Και είναι προφανές ότι μόλις τεθεί υπόψη μου συγκεκριμένη καταγγελία, διότι αυτό είναι μια λίστα, θα δοθεί αμέσως την κατάλληλη απάντηση. Πάντως αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Μάνεση, οι κακόβουλες προσπάθειες κάποιων που επιθυμούν διακαώς να ανακόψουν έργο στον χώρο της οπτικής αυτοδιοίκησης, στον χώρο της υγείας, θα πέσουν στο κενό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για να κουπούν οι προσπάθειες κτλ. Εντάξει, άλλα μπορεί να είναι, αλλά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα ξαναμιλήσουμε όταν έχετε στοιχεία. Διότι τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εσείς διαφοροποιήθηκε η περιουσία σας από τότε που γίνατε δήμαρχος? Αυξήθηκε η περιουσία σας? Όχι, αυξήθηκε. Νιώθηκε, διότι με το πόθεν έσχες, θα σας πω ότι το 2006 πληρώναμε στην εφορία γύρω 40.000 ευρώ και τώρα σύμφωνα με τα οικονομικά μας στοιχεία πληρώνουμε 9.000 ευρώ στην εφορία. Ναι, θέλω να σας πω ότι ως γιατροί βγάζαμε πενταπλάσια ή και κάποια εποχή δεκαπλάσια από αυτά τα οποία βγάζουμε σήμερα ως δήμαρχοι. Κατανοητό. Ευχαριστώ, κύριε Πατούλη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας είπα.